Ήταν αδύνατο να τον συγκρατήσουν ακόμη και οι χειροπέδες. Ο 35χρονος Αλβανός που έπεσε στα χέρια των αστυνομικών του τμήματος Φεστού για εμπόριο κοκαίνης κατηγορείται και για απόπειρα απόδρασης αφού κατάφερε να λυγίσει ακόμη και τα σίδερα. Ο 35χρονος οικοδόμος είχε δώσει δείγματα των προθέσεών του στο διάστημα που βρισκόταν υπό παρακολούθηση και ευτυχώς την ώρα της προσαγωγής βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του περιπολικού, πλαισιωμένος από δύο αστυνομικούς που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν εκ νέου. Το τελευταίο πράγμα που δεν συμβαίνει εδώ είναι οποιαδήποτε σκέψη περί αποδράσεως του κατηγορουμένου, το οποίο έχει απλά, ας πούμε, τον αδικεί, αλλά δημιουργεί άλλου είδους εντυπώσεις και συγκαλύπτει άλλα πράγματα, προφανώς, μια τέτοια αναφορά περί τάχα αποδράσεως. Ο συνήγορος του 35χρονου απορρίπτει το ενδεχόμενο απόπειρας απόδρασης, κάνοντας λόγο για πεπαλαιωμένο εξοπλισμό που οφείλει να εξεταστεί, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι χειροπέδες έσπασαν στην προσπάθειά του να αντιδράσει στη βίαιη, όπως τη χαρακτηρίζει, προσαγωγή του πελάτη του. Πάντως, εγώ το λέω ευθέως ότι εφόσον καταγραφούν στην απολογία, τα περιστατικά τα πραγματικά στην απολογία, όπως τουλάχιστον τα είπε προφορικά στον εισαγγελέα, καταγραφούν και στην απολογία ενώπιον του ανακριτή, αυτό το θέμα δεν θα μείνει έτσι. Εδώ δεν θα μείνει έτσι αυτό το θέμα. Το σπάσιμο των χειροπέδων δεν θα μείνει έτσι. Ο θηριώδης Αλβανός οικοδόμος έπεσε στα χέρια των αστυνομικών του τμήματος Φεστού μετά από πολύμινη προσπάθεια και μάλιστα φορτωμένος με κοκαίνη την οποία διακινούσε στη Μεσαρά. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία έκρυβε την κοκαίνη και αφού βεβαιώθηκαν ότι είχε αποθηκεύσει ένα νέο φορτίο, τον συνέλαβαν και ξετρύπωσαν τα ναρκωτικά που ήταν κρυμμένα σε ένα δέντρο, μέσα σε μεταλλικό κουτί με ρύζι. Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν σε δύο κρύπτες ξεπερνούν τα 100 γραμμάρια κοκαίνης. Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαίνης που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή της Μεσαράς. Ο 35χρονος που δηλώνει οικοδόμος δεν έχει ξανασυλληφθεί σε αντίθεση με τα αδέλφια του που απασχολούν συστηματικά τις αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο για εμπόριο ναρκωτικών.